Λίμα, καλησπέρα. Καλή σεζόν και από εμάς. Θα θέλαμε λίγα λόγια για τη συμμετοχή σας στην Α κατηγορία. Όπως βλέπουμε, ξεκινάει και με δυσκολίες η προετοιμασία της ομάδας. Θα θέλαμε λίγα λόγια από εσένα. Ναι, καλησπέρα και από μένα. Να ευχηθώ σε όλο τον κόσμο, σε όλους τους ποδοσφαιριστές να έχουν πάνω απ' όλα υγεία, να χαρούν το ποδόσφαιρο τη χρονιά που έρχεται. Για μας είναι μια καινούρια εμπειρία η Α κατηγορία. Δυστυχώς δεν ξεκινάει με τις καλύτερες προϋποθέσεις, γιατί δεν έχουμε ακόμα μια σαφή εικόνα για το γήπεδό μας πότε θα είναι έτοιμο. Τουλάχιστον να βρεθεί κάποιος να μας πει ότι έχουμε και εμείς ένα χρονοδιάγραμμα, να μας πει πότε ακριβώς μπορεί να είναι έτοιμο, να ξέρουμε πώς να κινηθούμε. Γιατί υπάρχει πάλι η ίδια ταλαιπωρία με τους ανθρώπους από τον Έμπονα. Γιατί να ξεκαθαρίζω ότι οι άνθρωποι φεύγουν από εδώ, οι μισοί είναι ήδη πάνω γιατί έχουν το στέκι της ομάδος και δουλεύουν ήδη εκεί. Οπότε αντιλαμβάνεται ο καθένας ότι είναι δύσκολο. Εμείς είπαμε να κινηθούμε στα περσινά πρότυπα, να χαρούμε το ποδόσφαιρο, να έχουμε μια ομάδα νεανική, τον ίδιο κορμό φυσικά από πέρσι, με 2-3 προσθήκες και όπου φτάσουμε, πραγματικά όπου φτάσουμε. Δηλαδή δεν υπάρχει νόημα να τρελαθεί η διοίκηση, να τρελαθεί ο κόσμος, να κινηθεί όλο το χωριό, να μαζέσουμε χρήματα για μία χρονιά. Προσπαθούμε να είμαστε στο γήπεδο, να κάνουμε, να δημιουργηθούν υποδομές, ούτως ώστε να υπάρξει ομαλή πορεία, να υπάρξει μέλλον με παιδιά του χωριού. Έτσι, το βλέπουμε και τώρα αυτή τη στιγμή ότι ήδη έχει αρκετά παιδιά νεαρά. Να υποθέσω ότι είναι και από την Έμπονα. Ναι, ναι, έχει αρκετά νεαρά παιδιά από την Έμπονα. Έχει και 2 παιδιά από εδώ, από το χωριό που ήρθαν έτσι για να συμπληρωθούμε. Αυτός είναι και ο σκοπός, να προσελκύσουμε τα νέα παιδιά, μέσα από τα νέα παιδιά να έρθει και ο κόσμος, οι συγγενείς του στο γήπεδο. Αλλά είπαμε, προϋπόθεση όλων αυτών είναι να υπάρξει το γήπεδο στο χωριό. Προτεραιότητα δηλαδή το γήπεδο. Προτεραιότητα το γήπεδο. Ωραία, ευχαριστώ. Έγινε, καλή χρονιά.